Λέγομαι Καζακώνη Πενελόπη, είμαι υπεύθυνη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που είναι στο Καστρί, του Δήμου Βόρειας Κερκίδας. Η σημερινή δράση γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων διαβίου μάθησης για το περιβάλλον και την αιφορία και γίνεται σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο της περιοχής σας, την κυρία Καρούτσου, και την ΠΕΚΠΕ, είναι η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Πελοποννήσου. Σαν θέμα έχει τους σχολικούς κήπους και καλές πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας. Μέχρι τώρα έχουμε δείξει το πρώτο μέρος, μιλήσαμε για σχολικούς κήπους, δείξαν παραδείγματα από τους σχολικούς κήπους σε όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου και από το σχολείο της Μελικού. Και στο δεύτερο μέρος θα μας μιλήσει ένας βιοκαλλιεργητής για το πώς μπορούμε να καλλιεργούμε τους κήπους μας χωρίς φωτοπάρματα, χωρίς λιπάσματα, με καλές πρακτικές, με ζυζάνια που σκοτώνουν άλλα ζυζάνια, αλλά θα μας τα πει σε λίγο καλύτερα. Ευχαριστούμε. Είμαι Πλακονίσης, είμαι δασκάλα, δουλεύω στο Δημοτικό Σχολείο Βέργας Καλαμάτας και είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του Παραδείγματος Πελοποννήσου. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ με μια ωραία συντροφιά από την Αρκαδία. Μας κάλεσαν λοιπόν για να μιλήσουμε για σχολικούς κήπους. Η ΠΕΚΠΕ Πελοποννήσου φέτος από το Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει μια δραστηριότητα που στα σχολεία τους οι εκπαιδευτικοί παρέα με τους μαθητές τους και τους γονείς προαιρετικά φτιάχνουν σχολικούς κήπους. Έχουμε λοιπόν έτσι 60 σχολεία, τα οποία είναι και από τη Μεσσηνία αλλά και μερικά εκτός Μεσσηνίας, που έχουν ξεκινήσει και έχουν γευτεί ήδη και τους πρώτους καρπούς από τους σχολικούς κήπους. Έχουν φτιαχτεί οι πρώτες πανακόπιτες, οι σαλάτες και με χαρά μας έχουμε και το σχολείο Μελικούς, εδώ το σχολείο που μας φιλοξενεί από το Σεπτέμβριο σε αυτή την ομάδα δράσης και έχει κάνει μάλιστα και εκπληκτικά πράγματα. Αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι με μεγάλο ενδιαφέρον αγκαλιάζεται αυτή η δραστηριότητα από όλους και πιστεύουμε ότι είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που θα ξαναγυρίσει και τα παιδιά κοντά στη φύση και το σχολείο θα το ανοίξει στην κοινωνία και θα είναι και ένα μάθημα επιβίωσης σε καιρούς κρίσης. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.